Jean-Claude Juncker. Ο κύριος Juncker. Χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία για να ρυθμιστεί το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση. Αυτό όμως δεν πρόκειται να εμποδίσει την παράνομη μετανάστευση. Γι' αυτό το θέμα θα πρέπει να δράσουμε με μεγαλύτερη δέσμευση και σθένος. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη της Ένωσης να σταματήσουν να μειώνουν, να περιορίζουν τον προϋπολογισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να λύνονται τα προβλήματα εκεί που δημιουργούνται. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι φτωχοί άνθρωποι, Αφρικανοί, Ασιάτες, θα πρέπει να παίρνουν το πλοίο για να πνιγούν στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους φτωχούς και εκείνους που υφίστανται όλα αυτά τα δεινά επί τόπου. Να σταματήσουν αυτές οι μόνιμες περικοπές για κακώς νοούμενους δημοσιονομικούς λόγους του προϋπολογισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ο κύριος Σούλτς. Η σειρά σας. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που ο Jean-Claude Juncker μας λέει ότι χρειάζεται ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης. Το έχω πει και εγώ. Και μου είχαν επιτεθεί τότε οι Γερμανοί μοϊδεάτες του, που είναι οι κύριοι υπέτη για τα όσα συμβαίνουν στην Μεσόγειο αυτή τη στιγμή. Το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης, λοιπόν, ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο έχουν όλα τα μεγάλα κράτη του κόσμου, Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Η Ευρώπη μόνο δεν έχει. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα προσωρινής προστασίας των προσφύγων από χώρες που αντιμετωπίζουν εμφύλιο πόλεμο ή οικολογικές καταστροφές, φυσικές καταστροφές. Χρειαζόμαστε προστασία για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά είναι τρία βήματα, λοιπόν. Μια προσέγγιση σε τρία βήματα. Είπε ο κύριος Verhofstadt ότι θα πρέπει να το αναλάβει η Ευρώπη αυτό. Βεβαίως, δεν πρέπει να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη μόνο. Και στη δική μου επιτροπή, τα κράτη-μέλη θα τίθενται ενώπιον των ευθυνών τους και θα τα καλώ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ πολύ. Με το Σέγγεν τους τις πήραμε όμως τις ευθύνες, λέει ο κύριος Verhofstadt, κυρία Ματζόνη. Ένα λεπτό όμως, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται και έξω από την αίθουσά μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μας μιλήσουν. Για να τους ακούσουμε. Ναι, όντως δουλεύουν εντατικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόψε, με πέντε χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο μεταξύ αυτών. Έχουμε τις γλώσσες εδώ που χρησιμοποιούνται, τα αγγλικά βεβαίως ως πρώτη γλώσσα, η πιο πολύ χρησιμοποιούμενη, μετά η γαλλική και ούτω καθεξής. Πάνω από 10.000 ιδιώτες έχουν μπει στη συζήτηση αυτή μέσω του Twitter, με το hashtag Tell Europe. Μόνικα. Ναι, εγώ όμως θέλω να μου πεις για αυτές εδώ τις λέξεις που βλέπουμε στην οθόνη. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα και πρόταση για να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας με βάση αυτές τις λέξεις. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων, γιατί θα πρέπει να μας πείτε τι βλέπετε για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης. Στο νέο γύρο των ερωτήσεων λοιπόν θα ξεκινήσει η Σκα Κέλλερ, την οποία ρωτώ ποιες είναι οι προσωπικές σας απόψεις για τα θρησκευτικά σύμβολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν σταυροί σε δημόσια κτίρια, πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να φορούν την μουσουλμανική μαντήλα. Θρησκευτικά σύμβολα λοιπόν, ποιες είναι οι απόψεις σας? Ευχαριστώ, μου φάγατε 2 δευτερόλεπτα. Θρησκευτικά σύμβολα δεν είναι και απαραίτητο να ρυθμιστεί το θέμα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι η προσωπική ελευθερία του ατόμου πρέπει να διαφυλαχθεί. Χρειάζεται ένα είδος ουδετερότητας. Ταυτόχρονα να επιτρέπουμε σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να φορούν μαντήλα να μπορούν να εμφανίζονται και σε δημόσια μέρη. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε τίποτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εξαρτάται και από το τοπικό πλαίσιο πολύ συχνά το θέμα αυτό. Όμως είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να διαφυλάξει το δικαίωμα να εκφράζεται θρησκευτικά, εφόσον βεβαίως δεν παρεμβαίνει στα δικαιώματα των άλλων. Κύριε Verhofstadt, εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ είμαι υπέρ ενός νόμου κατά των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν κάποιες αξίες που είναι τόσο σημαντικές, ώστε να μην υπόκεινται στην επικουρικότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όταν πρόκειται για την ελευθερία του τύπου, ελευθερία της θρησκείας και άλλα θέματα δεοντολογικά και ηθικά και άλλα θέματα, λέω,
επιστρέφω από την Ισπανία, κάτι σημαίνει αυτό, ότι γίνεται εκεί όλη η συζήτηση για την άμβλωση και την νομοθεσία για τις αμβλώσεις. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε να ισχύουν οι βασικές αρχές και αξίες παντού με μια ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, το συντομότερο μάλιστα, που να τα επιτρέπει ή να τα απαγορεύει. Κοιτάξτε, θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνει ο κύριος Όρμπαν. Κάθε τρεις και λίγο αλλάζει το σύνταγμά του στην Ουγγαρία για να βάλει τις δικές του αξίες στο σύνταγμα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ορισμένες μειονότητες δεν προστατεύονται. Ορισμένες θρησκείες πραγματικά δεν έχουν την ελευθερία της λατρείας. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητη μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα σας αφήσω άλλα 5 δευτερόλεπτα γιατί παρενέβη η κυρία Κέλλερ. Ο κύριος Γιούνκερ, νομίζω ότι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων έχει νόημα. Υπάρχουν μεγάλες αξίες παντού, βρίσκουν εφαρμογή. Κάθε φιλοσοφία, κάθε θρησκεία, κάθε σχέση απέναντι στη ζωή έχει νόημα. Τι δουλειά έχει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί σε αυτή την άσκηση? Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με το πώς βλέπουν τη ζωή κάποιοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσει κάποιες αρχές, αδιαπραγμάτευτες μεν, αλλά να μην αναμειχθούμε σε περιφερειακές παραδόσεις, σε εθνικές παραδόσεις. Έχει αρκετή δουλειά. Δεν παραβιάζουν τις μεγάλες αρχές. Ο κύριος Τσίπρας, τι θέση έχετε από αυτού για τη θρησκεία? Κάθε πολίτης που ζει σε μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να σέβεται τους κανόνες, τους συνταγματικούς της χώρας αυτής. Όμως και κάθε χώρα, κάθε κράτος, οφείλει να σέβεται τις πολιτισμικές παραδόσεις του κάθε πολίτη. Θεωρούμε αναφέρετο δικαίωμα όλων των πολιτών που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν δυνατότητα να πιστεύουν σε όποιον Θεό θέλουν και να ασκούν τη λατρεία τους. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο ένα κύμα αναχρονισμού και συντηρητισμού που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Και ιδιαίτερα πολύ επικίνδυνο όταν αυτό έχει να κάνει με συγκρούσεις πάνω στη θρησκεία. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι επίσης αναχρονισμός και συντηρητισμός είναι όσα βλέπουμε στην Ισπανία με τους νόμους που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, που μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω στις πιο συντηρητικές εποχές του δικτάτορα Φράγκο της Ισπανίας. Είναι μια εξέλιξη που πρέπει να την αποτρέψουμε και πρέπει να αγωνιστούμε σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μάρτιν Σούλτς. Νομίζω ρωτήσατε για τις μαντήλες, έτσι δεν είναι, και τα θρησκευτικά σύμβολα στα δημόσια κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη και τους ιδιαίτερους κανόνες των χωρών μελών. Αλλά πρέπει ένα πράγμα να είναι σεβαστό: η ελευθερία του καθενός να εκφράζει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μέσω συμβόλων, ή για παράδειγμα οι μουσουλμάνοι δείχνουν την πίστη τους και αυτοί που δεν πιστεύουν επίσης. Οι δημόσιοι χώροι είναι και οφείλουν να παραμείνουν ουδέτεροι, διότι στο δημόσιο χώρο έχει χώρο ο καθένας, έχει τόπο ο καθένας. Εκεί πρέπει να επιμείνω. Στο όνομα των μη διακρίσεων, ο δημόσιος χώρος είναι ελεύθερος. Μπορώ να δείξω τι πιστεύω, αλλά στο δημόσιο χώρο δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει ένας κίνδυνος συντηρητικής οπισθοδρόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αγωνιστούμε κατά αυτού. Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και να επανέλθω στις προηγούμενες εκλογές. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο 43% των ψηφοφόρων ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Ποιος φέρει την ευθύνη άραγε για το γεγονός ότι το κοινό δεν προσέρχεται στις κάλπες? Τι είναι το πρόβλημα δικό τους, δικό σας, Σκάι Κέλλερ? Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται πολύ. Προφανώς όμως υπάρχει το αίσθημα ότι δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές, δεν θα είναι αποτελεσματικές οι αλλαγές, ό,τι και να ψηφίσουν. Εκεί νομίζω βρίσκεται το πρόβλημα. Βλέπουμε μια έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εκεί πρέπει να παρέμβουμε. Πρέπει να δείξουμε καθαρά ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ιδέες. Εμείς προτείνουμε. Τι προτείνουν οι πράσινοι για την οικονομία, για τους νέους, για την ενίσχυση της δημοκρατίας? Να δοθεί
πιο ισχυρή φωνή στους πολίτες. Και χρειάζεται όντως να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αυτή δημοκρατία. Και δεν εννοώ μόνο να τους στείλουμε να ψηφίζουν. Η δημοκρατία είναι πολύ περισσότερο από την ψήφο. Να ακούγεται τη φωνή των ανθρώπων διαρκώς και όχι μόνο μια φορά κάθε 5 χρόνια. Πρέπει όμως να μιλήσουμε και για θέματα. Να συζητήσουμε και καθημερινά για το ποια είναι η καλύτερη λύση για την Ευρώπη. Η Α ή η Β κατεύθυνση. Και για αυτά τα επίκαιρα θέματα οι άνθρωποι θα δείξουν ότι ενδιαφέρονται και πολύ. Και πρέπει να πάμε από τις 22 στις 25 Μαΐου και να τους εξηγήσουμε και αυτοί να ψηφίσουν. Κύριε Verhofstadt. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε πολιτικούς που να υπερασπίζονται την Ευρώπη. Μέχρι τώρα υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη πάντα με το καλό μεν επιχείρημα της ειρήνης. Αλλά οι νέοι χρειάζονται και άλλα επιχειρήματα, δουλειές, να φτιάξουμε την οικονομία μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διαφυλάξουμε κάποιες αρχές που δεν μπορεί κανείς να τις διαφυλάξει σε εθνικό επίπεδο. Είναι αδύνατο. Ας πούμε, η ιδιωτική ζωή και οι δημόσιες ελευθερίες μετά την NSA και το Snowden θα πρέπει το συντομότερο να εγκρίνουμε ένα κανονισμό για προστασία στην Ευρώπη, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και ιδίως των νέων μας. Και όχι μόνο αυτό, με τη νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Google είμαστε στο σωστό δρόμο. Διότι τι λέγει το δικαστήριο, θα πρέπει κανείς να έχει το δικαίωμα και στη λύθη. Το λέει στην νομοθεσία, δηλαδή και να είναι κανόνας η ιδιωτική ζωή και η προστασία της. Και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα επανέλθουν στην ευρωπαϊκή ιδέα και οι νέοι μας. Ευχαριστώ, ο κύριος Juncker. Πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για την Ευρώπη όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να το πράττουμε. Πολύ συχνά οι εθνικές κυβερνήσεις απεκδίονται των ευθυνών τους όταν έρθει η ώρα να αναλάβουν ευθύνες σχετικά με την Ευρώπη. Θεωρούν, λένε ότι είναι υπεύθυνοι για τα πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν να μην έχουν κανένα ρόλο και καμία ύπαρξη οι εθνικές κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναυπερασπιστούμε την Ευρώπη σαν όραμα, σαν ιδεώδες και να εξηγήσουμε στους νέους ότι αποδυναμώνεται η Ευρώπη. Εάν κινδυνεύουμε να έχουμε ποσοστό 4% για των νέων στο συνολικό πληθυσμό της Ευρώπης αρχές του επόμενου αιώνα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε αυτήν τη γενιά. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είχαμε πολέμους, Γαλλία ενάντια στη Γερμανία, ο ένας απέναντι στον άλλον, όπως τώρα βλέπουμε την Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε όλοι ότι μπορούμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας χάρη στην Ευρώπη. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρακαλώ. Το καλύτερο έλλειμμα σήμερα στην Ευρώπη είναι το έλλειμμα δημοκρατίας. Και οι πολίτες απέχουν διότι δεν πιστεύουν ότι η ψήφος τους και η φωνή τους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής και αλλαγής της πορείας της σημερινής Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο ένα και χάνει αρμοδιότητες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια σύνοδος 28 αρχηγών που στο τέλος αποφασίζουν αυτό που επιθυμεί η κυρία Μέρκελ. Και αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιούγκερ, τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή Σύνοδο των Κανών, όπου ο κύριος Μπαρόζο και εσείς συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτες, τραπεζίτες για να συνεχίσουν τη λιτότητα. Και για ποιο λόγο εσείς ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλλετε σε μια χώρα τι είδους δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μας είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώς αυτές τις διαδικασίες, το Σύνταγμα της Ελλάδας εν προκειμένου. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μάρτιν Σούλτς, τι άποψη έχετε γι' αυτό? Η ερώτησή σας ήταν για ποιο λόγο ήταν τόσο χαμηλή η συμμετοχή στις εκλογές. Νομίζω ότι ειδόθηκαν και βλέπουμε από τη σημερινό debate ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουμε. Πηγαίνουμε προς περισσότερη δημοκρατία και πιο μεγάλη διαφάνεια αντιπαράθεση στη συζήτηση και είναι βήμα προς τα εμπρός. Έχουμε 27 εκατομμύρια ενέργους στην Ένωση. 6 εκατομμύρια νέους ανέργους, άνδρες και γυναίκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή από ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν τα σπασμένα των κερδοσκόπων. Περιμένουν όχι περισσότερη Ευρώπη, αλλά μια άλλη Ευρώπη. Και αν συζητήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα αλλάξει η Ευρώπη για μεγαλύτερη και περισσότερη δικαιοσύνη, τότε είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθει η εμπιστοσύνη των εκλογέων και θα πάνε στις εκλογές να ψηφίσουν. Ευχαριστώ.
Ας μιλήσουμε για τη διαφθορά, λοιπόν. Μέχρι πού θα φτάσει, πιστεύετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει τη διαφθορά, πρώτον. Και δεύτερον, εδώ οι εκπρόσωποι των λόμπι στους διαδρόμους των Βρυξελών, πιστεύετε ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, Σκακέλερ? Ναι, βεβαίως και είναι μεγάλο κομμάτι του προβλήματος, διότι είναι πολλά τα λόμπι και οι εκπρόσωποι τους στους διαδρόμους μας, όχι μόνο εδώ όμως στο Κοινοβούλιο, αλλά και στους διαδρόμους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πολύ υψηλούς μισθούς που τους στέλνουν διάφορες ομάδες συμφερόντων. Και αυτό που δεν ακούγεται τελικά είναι η φωνή των πολιτών. Την πνίγει η φωνή των λόμπι. Αυτούς που δεν ακούμε, λοιπόν, τους αληθινούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εδώ χρηματοδοτούν τα λόμπι, εδώ στέλνουν εκατομμύρια για να επηρεάσουν τους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής, όπως είμαστε εμείς, και να επηρεάσουν τους επιτρόπους. Και έχουμε πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται με γραμμένες ήδη τις τροπολογίες και δεν έχουν ξεχάσει να βγάλουν την επικεφαλίδα της επιστολής που τους εστάλει από το ένα ή το άλλο λόμπι. Και έτσι βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, βεβαίως, αντίστοιχα με τη διαφθορά, τα λόμπι, οι ομάδες συμφερόντων, οι ομάδες πίεσης, καταπνίγουν τη φωνή των πολιτών. Αυτή πρέπει να ακούμε και όχι τα λόμπι. Κύριε Σπερχόφστατ, δεν μπορείς να απαγορεύσεις τα λόμπι. Το πρόβλημα είναι ότι από καιρούς καιρών, όπως το έχουμε δει και όλα στα τελευταία χρόνια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει διαφθορά που απορρέει από αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το καταπέμπουμε νέους κανόνες. Υπάρχουν νέοι κανόνες. Στο τελευταίο κοινοβούλιο ενισχύθηκε η καταπολέμηση της διαφθοράς και των λόμπι. Ομάδες πίεσης. Εκτός από τα λόμπι και τη διαφθορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που την ανέφερε και η Σκα Κέλλερ, είναι η έλλειψη ηγεσίας και η έλλειψη ανεξαρτησίας από τα κράτη και από τις πρωτεύουσες, κυρίως Παρίσι, Βερολίνο. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα παίρνει τηλέφωνο στο Παρίσι και το Βερολίνο, μάλλον αντίστροφα. Πρώτα το Βερολίνο, μετά το Παρίσι και μετά δρά. Αυτό είναι για μένα το βασικό πρόβλημα σήμερα. Ότι έχουμε πάλι αυτό που χρειάζεται είναι ηγέτης και όχι ένας γραμματέας του Συμβουλίου στην Κομισιόν. Jean-Claude Juncker. Νομίζω έχετε και μερικά τζόκερ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κύριε Juncker. Βεβαίως θα πρέπει να πλαισιώνονται καλύτερα οι δραστηριότητες στο λόμπι. Είναι προφανές αυτό. Με κάθε τρόπο να καταπολεμούμε τη διαφθορά και στα κράτη μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει στις ομάδες συμφερόντων να προβάλλουν τα συμφέροντά τους. Αλλά κάθε βουλευτής και κάθε επίτροπος θα πρέπει να δημοσιεύει τις επαφές του και τις συνομιλίες του για να γνωρίζουν οι πολίτες με ποιον έχουν να κάνουν και αυτόν που εκλέξανε με ποιον συναναστρέφεται και συνδιαλέγεται. Αλλά να γίνουν και η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι μόνο υπόθεση των κρατών μελών. Είναι και υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεσματική για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει μια αποτελεσματική νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, των ενδομηλικών συναλλαγών, των offshore εταιριών, που είναι και αυτά φαινόμενα διαφθοράς και φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά απαιτούν πολιτική βούληση από τις κυβερνήσεις και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πίσω τους κρύβουν συγκρούσεις με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, που προσπαθεί η δικαστική εξουσία να συγκρουστεί με την μαφία και τη διαπλοκή της με την πολιτική εξουσία. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Σούλτς, παρακαλώ. Η διαφθορά, έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στόχοι και των λόμπι και της διαφθοράς. Αυτό που χρειάζεται είναι κανόνες. Είχαμε ορισμένες περιπτώσεις και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο μέλη, δύο ευρωβουλευτές, που υπέβαλαν
τις τροπολογίες και έπεσαν μάλλον, υπέπεσαν σε διαφθορά. Και ο ένας είναι ήδη καταδικασμένος 4 χρόνια τώρα στην χώρα του. Εξαρτάται, δεν εξαρτάται μόνο από τον Μπαρόσο και την Μέρκελ, εξαρτάται από την θέληση των χωρών μελών να συνεργαστούν μαζί μας. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβληματιστεί, διότι είναι και μέσα στην στρατηγική μας των πρωτοβουλειών και της νομοθεσίας να καταθέσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα το υποβάλουμε στα λόμπι. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια με το μητρό των λόμπι από τη μια πλευρά και μετά να συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως Επιτροπή. Σκάκελερ, έχει ένα τζόκερ να χρησιμοποιήσει. Ναι, είπατε ότι θα πρέπει να κάνει πράγματα το κοινοβούλιο και ότι έχει ήδη κάνει μια προσπάθεια για να καταπολεμήσει τα λόμπι. Έχει κάνει όμως ένα μητρό, το οποίο είναι απλώς εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωμένα δηλαδή τα λόμπι να καταγραφούν σε αυτό, να καταχωριστούν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο αποφασιστικό. Θα πρέπει να καταχωρούμε οποιονδήποτε έρχεται στο κοινοβούλιο και βεβαίως νομίζω ότι και ο κύριος Φερχόφστατ έχει πράγματα να δηλώσει, να αποκαλύψει. Πρέπει λοιπόν να είμαστε διαφανείς στις επιλογές που κάνουμε για την νομοθεσία σε κάθε μας βήμα. Και εσείς, κύριε Σούλτς, ξέρουμε ότι αποτρέψατε την Transparency International από μία έρευνα. Όχι, κυρία Ματζόνη, θα πρέπει να σας διακόψω γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Κύριε Φερχόφστατ, η Σκα Κέλλερ μάλλον δεν το κάνει. Εγώ όμως χρησιμοποιώ το μητρό διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εντολές, δηλαδή τα καθήκοντα που εκτελώ, την αμοιβή και αποζημίωση που λαμβάνω από το οτιδήποτε από αυτό. Οποιοδήποτε δημοσιογράφος στην Ευρώπη μπορεί να κοιτάξει μέσα στο μητρό διαφάνειας και να δει ακριβώς τι εισπράττω και πόθεν. Γι' αυτό λοιπόν και ελπίζω να το πράτετε και εσείς. Καλώς. Θα θέλατε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σας παρουσιάσαμε, σας συστήσαμε ως επίσημους υποψηφίους. Αλλά πολλοί νομίζουν ότι κανένας από εσάς δεν πρόκειται να είστε επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι απαντάτε σε αυτό, η κυρία Κέλλερ? Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος από εμάς να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και έτσι. Διότι είναι πολύ μεγάλο άλμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και τον πολίτη να εκλέγει ο πολίτης τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ορίζει άλλωστε και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και αν τολμήσουν, υποτιθέστε ότι τολμήσουν οι ηγέτες να επιλέξουν κάποιον άλλον, παραβιάζουν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήταν μεγάλο πλήγμα προς την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η φωνή των πολιτών. Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν σε κανένα μαθήματα ή να τον επιπλήττουν σε 5 χρόνια γιατί δεν πήγε να ψηφίσει. Εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. Θέλουμε να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη. Εδώ είμαστε και εναπόκειται στα κράτη-μέλη να σεβαστούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Γκι Βερχόφστατ. Νομίζω ότι είναι αδιανόητο να επιλεγεί κάποιος άλλος, συμφωνούμε όλοι, κάποιος εκτός των 5. Η πρώτη μεγάλη μας συμφωνία, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό σήμερα. Αλλά τώρα, για σοβαρά. Μόνο κάποιος και μετά έρχονται τα κράτη-μέλη, συνεδριάζουν και κλεισμένων των θυρών και αποφασίζουν να ορίσουν κάποιον άλλον. Απαγορεύεται αυτό. Δεν επιτρέπεται. Και εμείς συμφωνούμε και τα ευρωπαϊκά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει μια πλειοψηφία. Όχι απαραίτητος εκείνος που είναι από το πρώτο κόμμα. Μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, υπάρχουν κανόνες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ισχύουν αυτοί. Δηλαδή, πρώτον, εκείνος που έχει συγκεντρώσει το καλύτερο αποτέλεσμα να προσπαθήσει να βρει αυτή τη συνένεση. Αλλά όχι κάποιος εκτός των 5 εδώ υποψηφίων. Ο κύριος Γιούνκερ. 28 Πρωθυπουργοί και 28 κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο την έχει κυρώσει και προβλέπει η συνθήκη αυτή ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη και να σεβαστεί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν το πράξουν,
δεν το έπραταν, θα αποτελούσε αυτό άρνηση, ματέωση της δημοκρατίας. Και αυτό θα σήμαινε ότι δεν γίνονται σεβαστά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Πράγμα το οποίο θα έχει σαν συνέπεια να μην πηγαίνει κανείς πλέον να ψηφίσει, γιατί θα του λέγαμε ότι είναι πολύ πιο σημαντική η απόφαση ενός πρωθυπουργού ή ενός υπουργού από την δική του ψήφο. Όχι, πρέπει ο πολίτης να έχει το λόγο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Κρατικοποίηση της Ευρώπης έγινε και αυτό φαίνεται να αμφισβητείται. Μετά να μην παραξενευόμαστε ορισμένοι που οι πολίτες γυρνάνε την πλάτη, απέχουνε, αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός. Εμένα όμως δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι φωνακτά σκέφτονται, όπως η κυρία Μέρκελ, ότι μπορεί να μην είναι κανένας από εμάς ο επόμενος πρόεδρος και ότι αδίκως σήμερα μαζευτήκαμε εδώ. Όταν θέλουν να προχωρήσουν σε τέτοιες καταστροφικές για τους λαούς πολιτικές επιλογές, πολιτικές που διχάζουν την Ευρώπη, τότε είναι δεδομένο ότι φοβούνται τη δημοκρατία, διότι φοβούνται την αντίδραση των λαών. Και έθεσα μια σειρά από ερωτήματα και στους άλλους υποψήφιους και για το αν πέτυχαν τα προγράμματα και για το τι έγινε στις Κάνες, κύριε Γιούγκερ, δεν απαντήσατε. Μπορώ να σας δώσω, αν θέλετε, τα τζόκερ μου για να απαντήσετε. Όμως το ερώτημα είναι ένα. Είτε η Ευρώπη θα προχωρήσει μπροστά με περισσότερη δημοκρατία, είτε το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης δυστυχώς θα διαλυθεί και δυστυχώς για όλους μας. Μάρτιν Σούλτς, we need your position. Εσείς, κύριε Σούλτς, η ερώτησή σας είναι ενδιαφέρουσα. Καθημερινά την απαντώ και 20 φορές. Α, όχι, ναι, ασφαλώς θα απαντήσω. Νομίζω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν πίσω από κλειστές πόρτες. Όμως τελείωσε να εκλέγεται ο πρόεδρος και κλεισμένο των θυρών. Ένας από τους παρόντες υποψηφίους, ή η κυρία Κέλλερ, ή ένας από εμάς τους τέσσερις άνδρες, θα εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν τολμήσουν να εκλέξουν άλλο, η απάντηση είναι απλή. Δεν πρόκειται να επιτύχει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να τον ψηφίσει. Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Καμία μεμονωμένη κυβέρνηση ή ηγέτης δεν έχει εκφράσει τέτοια άποψη. Μόνο η κυρία Μέρκελ είπε ότι δεν είναι αυτόματο, δεν υπάρχει αυτοματισμός. Καλά, ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Και η ίδια δεν heads of states and governments are free to do what they want to do behind closed doors. But this is finished, that the president of the European Commission is the result of a backroom deal. This is finished. One of the candidates, he or she or he, will be the next president of the European Commission. And if they... Τελείωσε να εκλέγεται ο πρόεδρος και κλεισμένων των θυρών. Ένας από τους παρόντες υποψηφίους, ή η κυρία Κέλλερ, ή ένας από εμάς τους τέσσερις άνδρες, θα εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν τολμήσουν να εκλέξουν άλλο, η απάντηση είναι απλή. Δεν πρόκειται να επιτύχει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να τον ψηφίσει. Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Καμία μεμονωμένη κυβέρνηση ή ηγέτης δεν έχει εκφράσει δουλειές, δουλειές και δουλειές. Αυτό είναι το κύριό μου μήνυμα για τα επόμενα 5 χρόνια. Τα κατάφερα? Τα καταφέρατε, λέει η κυρία Ματζόνι, ο κύριος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θέλω μια Ευρώπη η οποία δεν θα καλλιεργεί τους διχασμούς. Θέλω να θέσω ένα τέρμα σε αυτούς τους τεχνητούς διχασμούς μεταξύ Βορρά, Νότου, παλαιών και νέων μελών, νέων και ηλικιωμένων. Θέλω μια Ευρώπη της φρόνησης και του συμβιβασμού, μια Ευρώπη η οποία θα επιτρέψει στον Ευρωπαίο να την ξαναερωτευτεί. Alexis Tsipras. Κύριος Τσίπρας. I will use my jokers also. Okay. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μια Ευρώπη που θα ανήκει στους λαούς της. Μια Ευρώπη των λαών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Το Κοινοβούλιο θα παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις.
και οι πολίτες θα αποφασίζουν για τα κρίσιμα ζητήματα με δημοψηφίσματα. Όχι πια σε κλειστές πόρτες αποφάσεις. Όχι πια από διαιτήση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε άμεσα να διώξουμε την Τρόικα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την καταστρόικα, όπως την έχουν ονομάσει και σωστά. Τρίτον, θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής διάσκεψης για μια βιώσιμη λύση για το χρέος, ώστε να βγούμε από την κρίση. Να βγούμε από την κρίση με αλληλεγγύη, με κοινωνική συνοχή και με δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Τσίπρα. Και ο κύριος Σούλτς τώρα. Μάλιστα. Η Ευρώπη είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι ευρωπαϊκό σπίτι. Έχουμε το σκελετό, τώρα χρειάζονται τα παράθυρα και οι πόρτες για να βλέπουν οι πολίτες τι γίνεται στο εσωτερικό και ποιος αποφασίζει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φέρει πρώτα το συμφέρον του κοινού μέσου πολίτη. Εγώ έχω διατελέσει δήμαρχος, μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Ευρωβουλευτής. Ξέρω ότι ο κόσμος υποφέρει στην Ευρώπη και θέλω να αλλάξω την Ευρώπη, να είναι καλύτερη η ζωή για όλους στην Ευρώπη, ιδιαίτερα ευκαιρία στη νέα γενιά να έχει καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι έχουν συμφωνήσει να δοθούν λίγα δευτερόλεπτα στην Σκακέλε. Συζητήσαμε την Ευρώπη σήμερα. Ας μην λησμονούμε όμως ότι οι άνθρωποι δεινοπαθούν αλλού, από την φτώχεια, από τους διωγμούς. Και έχω να σας πω το εξής. Όλοι, σας δείχνω το έγγραφο αυτό, συμμετέχουμε όλοι στην κίνηση «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας». Thank you. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την και τους υποψηφίους. Έληξε η συζήτηση. Θα ρωτήσω τον Κόνορ να μας πει τι έγινε εκεί έξω καθώς μιλούσαμε. 63.000 tweet, 15.000 άνθρωποι που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή στο Twitter και τα άλλα σχετικά δίκτυα. Μπορείτε να δείτε και πιο λεπτομερείς αναλύσεις στην Call TV Europe. Γνωρίζετε τώρα τι είπαν οι υποψήφοι μας, τώρα είναι η δική σας σειρά. Κόνορ, σας ευχαριστώ όλους